νέο της υποψηφιότητας αυτής ήρθε εν μέσω του χάους. Του χάους που προκαλέθηκε από τις πρώτες μέρες του κορονοϊού στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Γιατί ακόμα και πριν αποφασιστούν τα μέτρα από τις κυβερνήσεις μας, η δουλειά μας εμάς που βγαίνουμε έξω, κάνουμε ταινίες, προγραμματιζόμαστε για χρόνια, μήνες, είτε για διαφημίσεις, είτε για σειρές στην τηλεόραση, είτε για την επόμενη μας μεγάλου μήκους, είναι πράγματα τα οποία στείνονται για μήνες, χρόνια και περιμένουν μια ημερομηνία για να πάνε να εκτελεστούν. Οπότε αυτό το πράγμα που ξέσπασε ξαφνικά και για μένα και για όλους μου τους φίλους συνεργάτες του χώρου μας είχε βασικά διαλύσει τον προγραμματισμό για πάρα πολλούς μήνες ή χρόνια μετά και μας είχε βάλει σε μια βεβαιότητα και μπορώ να πω και σε μια κατάθλιψη και ένα φόβο. Και ξαφνικά ήρθε αυτό το νέο ότι πρώτον η Ακαδημία αποφάσισε να συνεχίσει τη διαδικασία των βραβείων πρώτον, που γενικώς ήταν ένα φανταστικό πράγμα. Δηλαδή δίνει το μήνυμα ότι εντάξει, το σινεμά θα συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και με μια διάσκεψη από το σπίτι θα προχωρήσει, που ήταν ενθαρρυντικό. Και το δεύτερο, δεν σας κρύβω ότι ήταν η υποψηφιότητα της πολιορκίας ήταν το μόνο καλό νέο για αρκετές μέρες. Και ήρθε έτσι και μας βοήθησε. Με βοήθησε να, έτσι, λίγο να συνέλθω από εκείνες τις πρώτες μέρες και το σοκ. Η επιστροφή του κόσμου στον κινηματογράφο ήταν ζήτημα και πριν από τον κορονοϊό. Απλώς τώρα νομίζω ότι έχει διωγγωθεί το πρόβλημα και όντως όλοι αναγκαζόμαστε να βρούμε τις λύσεις για να επιστρέψει άμεσα πριν είναι πολύ αργά πλέον. Γιατί όπως είναι πολύ σωστό το ότι δημιουργείται μια νέα κανονικότητα. Χωρίς να είμαι παντονώσεις να νομίζω ότι ξέρεις, έχω τις λύσεις για τα πάντα, εγώ, θα σας πω μια μικρή ιστορία και θα σας καταλήξω. Όταν η πολιορκία ήταν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, οι προγραμματιστές του φεστιβάλ την είχαν εντάξει και σε ένα επιμέρους πρόγραμμα προβολών εκτός κέντρου, εκτός φεστιβάλ. Και είχαμε πάει μαζί με τη Δάφνη, την Αλεξάνδρ, την ηθοποιό, σε ένα σινεμά, όπου ήρθε κόσμος, ο οποίος δεν είναι ο κλασικός φεστιβαλικός θεατής, σινεφίλ, να δει την ταινία. Και μετά μας κάνανε και ερωτήσεις και ήταν εντελώς διαφορετικές και οι ερωτήσεις και οι αντιδράσεις του κόσμου. Το χαρήκαμε πάρα πολύ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πιστεύω ότι εναπόκειται σε εμάς και σε εμάς τους δημιουργούς, αλλά και στους διανομείς και στους προγραμματιστές στο φεστιβάλ και στη διεύθυνση του κέντρου κινηματογράφου και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρεται για το σινεμά, άμεσα, μόλις τελειώσει όλο αυτό, να κάνουμε τεράστιες προσπάθειες, πολύ πιο μεγάλες από ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα, να φέρουμε το σινεμά πίσω στον κόσμο. Δηλαδή, ας οργανωθούν, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια σειρά από χθερινά φεστιβάλ σε ό,τι τους ανοιχτούς κινηματογράφους έχουν μείνει στην Αθήνα. Δεν ξέρω πόσους έχετε ακόμα, αλλά το σήμερα από παιδί, ας πούμε, τι φανταστική εμπειρία ήταν, που να είναι δωρεάν. Δηλαδή πρέπει πρώτα να ξαναγίνει συνήθεια, όπως το Netflix για παράδειγμα, οι πρώτες δύο εβδομάδες είναι δωρεάν. Δηλαδή γίνεται, να κάνουμε και εμείς το ίδιο πράγμα, δηλαδή να βγούμε έξω με το προϊόν μας, με αυτό που παράγουμε, ξανά, αλλά οργανωμένα και σε ένταση, για να ξαναγίνει συνήθιο αυτό το πράγμα. Και ας εμπλακούν και άλλοι φορείς, δηλαδή ας είναι μια ταινία και μια συναυλία ταυτόχρονα. Δηλαδή ας γίνει, αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει συστηματοποιημένο, αν με καταλαβαίνετε, γιατί νομίζω μόνο έτσι μπορεί να ξαναγίνει συνήθιο, είτε αλλιώς θα χάσουμε. Δηλαδή δεν νομίζω να έχει σχέση να γίνει μια απίστευτη ταινία όπως έγινε, ας πούμε, π.χ. η Ευτυχία, μια ταινία που άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο, αλλά βλέπετε ότι μόλις μπορούν την κλέβουν. Το θέμα είναι να γίνει συνήθιο ξανά
το πάω σινεμά και η απόλαυση το πάω σινεμά.